Ακούτε τα podcast του 902.gr. Το τι φιντάνια μας προκύπτουν ως υποψήφοι των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ για του ΠΑΣΟΚ δεν λέγεται. Αρχίζουν λοιπόν σιγά σιγά να ξεμητάνε στα μέσα ενημέρωσης οι λίστες των κομμάτων που υποτίθεται τρώγονται μεταξύ τους, και είναι γεγονός ότι αν διαβάσεις τα ονόματα και δεν ξέρεις σε ποιο κόμμα είναι υποψήφοι, μπορείς εύκολα να υποθέσεις ότι θα μπορούσαν να είναι τα ψηφοδέλτια οποιοδήποτε κόμματος, εκτός φυσικά από το ΚΚΕ. Δεν υπάρχει κάτι παράλογο σε αυτό, αφού αυτό που ενώνει και στα ψηφοδέλτια τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, την Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25, είναι πολύ απλά η κοινή τους στρατηγική. Είναι όλοι εκείνοι που ψήφισαν με τα δύο χέρια, εφάρμοσαν και υπερασπίστηκαν μνημόνια και αντιλαϊκά μέτρα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι εκείνοι που τώρα δεσμεύονται για δίκαιη διανομή του Ταμείου Ανάκαμψης και για τήρηση των μνημονίων διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας θυμηθούμε λίγο κάτι που το επιβεβαιώνει απολύτως. Εδώ δεν μιλάμε να συγκρίνουμε δύο κόμματα, γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Κυρίως σε τέτοια θέματα, σοβαρά θέματα. Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν στα μείζωνα. Ποια είναι τα μείζωνα? Ότι καλώς είμαστε στο ΝΑΤΟ, καλώς έχουμε αυτή τη συμμαχία, καλώς στηρίζουμε τον άξονα με το Ισραήλ, καλώς κάνουμε αυτή την πορεία που κάνουμε και σε αυτά συμφωνούμε και οι τρεις. Άρα αυτή η ευρύτερη συνένεση έχει επιτευχθεί. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν υπάρχει καμία απολύτως έκπληξη. Ποιος δεν θυμάται τον Υπουργό Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ να χρήζεται έστω και για λίγη ώρα Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας σε έναν από τους τελευταίους ανασχηματισμούς? Ποιος δεν θυμάται το μισό Υπουργικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας να στελεχώνεται από πρώην υπουργούς του ΠΑΣΟΚ? Και ποιος μπορεί βέβαια να ξεχάσει το ΣΥΡΙΖΑ που ζητούσε μέσα στην πανδημία Υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής με τη Νέα Δημοκρατία? Στα ονόματα βέβαια θα επανέλθουμε αργότερα, γιατί τώρα θα δούμε λίγο τις πραγματικές διαφορές στα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Έχουμε δει τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοδελτίων του. Έχουμε δει και τα ψηφοδέλτια των υπολείπων. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τα μεν από τα δε. Τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ είναι γεμάτα με εργάτες και εργάτριες, συνδικαλιστές, προέδρους σωματείων, αγωνιστές από το χώρο των αυτοαπασχολούμενων, των φτωχών αγροτών, της νεολαίας και καλλιτέχνες και επιστήμονες με αγωνιστική διαδρομή. Τα ψηφοδέλτια των υπολείπων κομμάτων είναι γεμάτα από ανθρώπους των επιχειρήσεων, που βεβαίως δεν έχουν καμία σχέση με τις αγωνίες του λαού. Ας δούμε μερικά πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων της Κόσκο και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ είναι όσοι έβαλαν πλάτη στη λεγόμενη εμβληματική επένδυση της Κόσκο και τους όρους γαλέρας που έχουν διαμορφωθεί για τους εργαζόμενους. Στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ είναι αγωνιστές που έχουν στην πλάτη τους διώξεις για τη δράση τους ενάντια στους πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών. Στα ψηφοδέλτια των άλλων κομμάτων βρίσκονται, στην καλύτερη των περιπτώσεων, όσοι νομοθέτησαν την αρπαγή της λαϊκής κατοικίας από τα κοράκια. Στα ψηφοδέλτια τους βρίσκονται όσοι νομοθέτησαν τη δράση των Φαντς, των Ηρακλή, και όσοι τώρα ετοιμάζονται να φέρουν προοδευτικές προτάσεις win-win για τους τραπεζίτες και τα Φαντς, όπως είπε ο Τσίπρας, τέτοιες που δεν μπορούσαν να φανταστούν ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα. Και βέβαια, όλο και κάπου θα βρεις τα ίδια τα κοράκια τύπου Πάτσι αυτοπροσώπος. Στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ βρίσκονται δεκάδες αγωνιστές γιατροί και υγειονομικοί του Δημόσιου Συστήματος Υγείας που έδωσαν τη μάχη για να σωθεί ο λαός μας την περίοδο της πανδημίας. Στα ψηφοδέλτια των άλλων κομμάτων βρίσκονται όσοι έχουν βάλει πλάτη στη διαμόρφωση της υγείας εμπόρευμα, στην υποστελέχωση των νοσοκομείων, στην αποψήλωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ βρίσκονται απόστρατοι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που έχουν δώσει αγώνες μαζί με το λαό ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Έχουν δώσει αγώνες ενάντια στην ένταση της κρατικής καταστολής και του κρατικού αυταρχισμού. Στα ψηφοδέλτια των άλλων κομμάτων βρίσκονται πάλι αυτοπροσώπως οι δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στην παραπέρα εμπλοκή της Ελλάδας στα σχέδια του ΝΑΤΟ. Η σύγκριση αυτή που κάναμε μπορεί να γίνει για όλα τα θέματα και για κάθε πτυχή της ζωής του λαού. Στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ βρισκόμαστε τελικά όλοι μας. Όλοι εμείς που ζούμε τις συνέπειες της στρατηγικής του κεφαλαίου μπαίνοντας μπροστά στον αγώνα. Και μόνοι τους, στα ψηφοδέλτια των άλλων κομμάτων, είναι αυτοπροσώπως όσοι είναι έτοιμοι να κάνουν ακόμα χειρότερη τη ζωή του λαού για να διασφαλίζονται τα προνόμια, τα συμφέροντα και τα κέρδη των λίγων. Και μιας και μιλάμε για ψηφοδέλτια,
Δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, μιας και ανακοινώθηκαν πριν από μερικές μέρες. Τι δείχνουν λοιπόν τα ψηφοδέλτια και όσοι τα απαρτίζουν? Πρώτον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χωνέψει για τα καλά το αμαρτωλό παλιό ΠΑΣΟΚ, ακόμα και με στελέχη που έχουν συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Τι να πρωτοθυμηθούμε, Τζουμάκας, Κουρουπλής, Ραγκούσης, Τζάκρη? Δεύτερον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χωνέψει για τα καλά τη συνιστόσα των ακροδεξιών ΑΝΕΛ και άλλους αμαρτωλούς για χαριεντίσματα με Ναζί, όπως ο πρώην Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης, που από την εκπομπή του ξέπλαινε τους Ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Τρίτον, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ χωνεύει και διαμορφώνει και τη συνιστόσα Νέα Δημοκρατία χωρίς τον Μητσοτάκη. Αυτό το φωνάζει υποψηφιότητα του Ευάγγελου Αντώναρου. Ο εν λόγω κύριος ήταν αναπληρωτής και βασικός εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 έως το 2009 και ήταν βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας από το 2009 έως το 2012. Αυτός υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνος που έχει μείνει στην ιστορία για πολλά και διάφορα. Ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το 2008, αφού ο αστυνόμος Κορκονέας τραβάει τη σκανδάλη και δολοφονεί ψυχρό τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο στα Εξάρχεια, δηλώνει εκ μέρους της κυβέρνησης πως «δεν διακρίνω πολιτική ευθύνη για το θάνατο του μαθητή». Και μία από τις τελευταίες φορές που εθεάθη ο Ευάγγελος Αντώναρος είναι να μιλάει σε εκδήλωση τον Οκτώβριο του 2022, δηλαδή λίγους μήνες πριν. Πήγε λοιπόν σε πολιτική εκδήλωση με τον ενδεικτικό τίτλο «Δεύτερη αντιδεθ 2022 για όλους τους Έλληνες», όπου επίσης συμμετείχαν σε σημασμένη και γραφική ακροδεξιοί όπως ο Μπογδάνος και ο Νικολόπουλος. Μετά από όλα αυτά, θα ευχηθούμε στο ΣΥΡΙΖΑ και εις ανώτερα. Δεν είναι βέβαια μόνο ο Αντώναρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και τη στήριξή του σε διάφορους δημάρχους, όπως για παράδειγμα στο δήμαρχο του μεγαλύτερου δήμου της Δυτικής Αθήνας, το δήμαρχο Περιστερίου ονόματι Παχατουρίδης. Μιλάμε για καθαρό αιμοκεντροδεξιό, που στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία και από ένα τμήμα του ΠΑΣΟΚ. Και επειδή εμείς δεν είμαστε ξεχασιάριδες, θυμίζουμε ότι στο ψηφοδέλτιο του Παχατουρίδη κατά καιρούς έχουν βρει στέγη κάθε καρυδιάς καρύδια, ακόμη και ο πρώην χρυσαυγίτης βουλευτής Μπούκουρας. Με όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι τα ίδια τα κόμματα έχουν χάσει το λογαριασμό για το πού ανήκουν πλέον διάφορα στελέχη τους. Και είναι τα ίδια κόμματα που προεκλογικά μιλούν για τον κίνδυνο της αστάθειας και για περιπέτειες. Εν τω μεταξύ, όσοι προσπαθούν να εκβιάσουν την ψήφο του λαού με τέτοια ψευτοδιλήμματα είναι οι ίδιοι που έχουν μοιραστεί κυβερνητικά έδρανα. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησαν την περίοδο που ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν κάποιος άγνωστος Χ, αλλά ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας τα βρήκε με τον Καμένο και οι δυο τους τα βρήκαν με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι για να ψηφίσουν το τρίτο μνημόνιο. Σημερινά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφοι βουλευτές του όπως ο κύριος Κεδίκογλου ήταν υφυπουργός παιδείας στη συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και μοιραζόταν τα έδρανα, τα κυβερνητικά έδρανα με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι δυο τους είχαν διαπρέψει μαζί στις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ή μήπως όχι. Γιατί τελικά, αν το καλώς σκεφτείς, όλα τα παραπάνω σε ποιο συμπέρασμα οδηγούν? Ότι όλοι αυτοί μπορούν μετά τις εκλογές να φτιάξουν κυβέρνηση. Τι τους εμποδίζει? Ή μάλλον, πόσα είναι αυτά που τους ενώνουν? Πάρα πολλά. Να λοιπόν που ο εκβιασμός, είτε προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία είτε προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ψεύτικος. Αντίπαλο δέος στην πολιτική τους είναι το ΚΚΕ, γιατί τους αποκαλύπτει. Γιατί μπαίνει μπροστά, μέσα και έξω από τη Βουλή στις διεκδικήσεις των εργαζομένων και του λαού. Γιατί το ΚΚΕ έχει σχέδιο και πρόγραμμα εξουσίας και διακυβέρνησης με το λαό πραγματικό αφέντη και όχι θεατή. Γιατί αν αποδεικνύουν κάτι όλα τα παραπάνω, είναι ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι από χέρι αντιλαϊκή και θα χρειαστεί από την πρώτη κιόλας μέρα να βρει απέναντί της το λαό και τις διεκδικήσεις του. Σήμερα θα κλείσουμε με κάτι ιδιαίτερα σημαντικό που αφορά την ψήφο των νέων εργαζομένων στον τουρισμό. Το ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία για να μπορούν, με αίτησή τους, οι εποχικοί εργαζόμενοι στον τουρισμό να ψηφίσουν στον τόπο εργασίας τους. Δηλαδή, αν μένεις στην Αθήνα και δουλεύεις σεζόν στη Λέσβο, τότε να μπορείς να ψηφίσεις το ψηφοδέλτιο που θα επιλέξεις για την εκλογική περιφέρεια της Λέσβου. Η τροπολογία, μάλιστα, του ΚΚΕ υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ελεγχθεί αυτό πολύ απλά, με ευθύνη της τοπικής υπηρεσίας του ΟΑΕΔ που θα βασιστεί στα έντυπα αναγγελίας της πρόσληψης. Με τη συγκεκριμένη πρόταση,
διασφαλίζεται ότι θα μπορέσουν να ψηφίσουν όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς αστερίσκους ή άλλες προϋποθέσεις. Παρ' όλα αυτά, τα πολύ λογικά, η κυβέρνηση απέρριψε και αυτή την τροπολογία του ΚΚΕ και έτσι απέκλεισε με συνοπτικές διαδικασίες χιλιάδες νέους από την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Όχι τίποτα άλλο, για να καταλάβουμε πώς εννοούν στην πραγματικότητα αυτό που βαφτίζουν η γιορτή της δημοκρατίας, δηλαδή τις εκλογές. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη σε Spotify, Google Podcast και Apple Podcasts. Και μην ξεχνάτε, στο 902.gr και το Ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.